μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες ένεκα της πανδημίας, η οποία έχει τύψει ολόκληρο τον κόσμο, να εορτάσουμε με ζεστές καρδιές τη μνήμη ενός θαύματος υπερφύους, το οποίο ετέλεσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που είναι η πηγή ακαίματος των θαυμάτων, με τις ευχές και τις ηγεσίες του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Όπως ακριβώς αυτό το θαύμα περιγράφεται στα ιστορικά κτίρια της Εκκλησίας μας. Ήταν περί τα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, όταν εις τον χρόνο της βασιλευούσης των πόλεων ευρίσκεται ο Ιουλιανός, ο επικληθής αποστάτης ή παραβάτης. Εκείνος δηλαδή ο αυτοκράτορας, ο οποίος θέλησε να ανασυστήσει, να αναστήσει την νεκρά θρησκεία των ειδώλων. Και όχι μόνο τούτο, χρησιμοποιώντας την δύναμη της πολιτικής του εξουσίας, μια δύναμη η οποία πολλές φορές οδηγεί εκείνους που την έχουν εις την αλαζονία και εις την έπαρση, στο να πιστεύουν δηλαδή ότι όχι μόνο μπορούν να διαρρυθμίσουν την ζωή των ανθρώπων όπερ εστί και το έργο της πολιτικής εξουσίας, της κάθε δηλαδή πολιτικής εξουσίας, η διοίκηση δηλαδή των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά αυτός ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας, όπως και η προκάτοχη του ειδωλολάτρας αυτοκράτορας, όπως και οι απόγονοί τους, οι οποίοι ζήλωσαν την δόξα τους κατά διαφόρους καιρούς, ή θέλησαν να μπουν και στα ενδότερα της ψυχής των ανθρώπων και να διαρρυθμίσουν αυτό που ονομάζεται πίστης. Όπως δηλαδή ο Διοκλητιανός, ο Δέκαιος και οι λοιποί ειδωλολάτρες αυτοκράτορες, ή θέλησαν με την δύναμη του ψήφους της εξουσίας τους να αποτρέψουν τους ανθρώπους να πιστεύουν εις τον Θεό. Έτσι ακριβώς και ο Ιουλιανός έπραξε όχι μόνο τούτο, αλλά έπραξε και ενέτερον ανοσιούργημα, το οποίο έδειχνε βέβαια το βάθος της κακίας του και της αιμονής του κατά του Χριστού και της Εκκλησίας. Έδωσε εντολή να μοιανθούν με τα αίματα των ειδωλολατρικών θυσιών τα τρόφιμα των ανθρώπων που κατοικούσαν στην βασιλεύουσα. Και δι' αυτού του τρόπου ήθελε να μολύνει την πρώτη καθαρά εβδομάδα των χριστιανών, καθώς εγνώριζε ότι η πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι εβδομάδα αυστηράς νηστείας. Έτσι λοιπόν, μολύνοντας με τα αίματα των ειδωλολατρικών θυσιών τα τρόφιμα των ανθρώπων, επίστευε ότι και τον Θεό θα κλεβάσει και τον αγώνα των ανθρώπων των πιστών θα καταργήσει και την νηστεία θα ακυρώσει. Αλλά διαχρονικώς έχει αποδειχθεί ότι άλλες είναι οι δουλειές των ασεβών ανθρώπων και προς καιρόν ο Θεός μακροθυμεί, αλλά άλλες είναι οι δουλειές οι αιώνιες του Θεού, ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή, στις οριακές στιγμές, επεμβαίνει μέσα από τους Αγίους του και δια των θαυμάτων του, έτσι ώστε να αποκαταστήσει την αλήθεια του πραγμάτου. Έτσι έγινε και τότε. Ενεφανίστηκε ο μάρτης Θεόδωρος εις τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος των Ευδόξιων, του απεκάλυψε το μυαρό σχέδιο του Ιουλιανού του Αποστάτου και όχι μόνο τούτο, αλλά του υπέδειξε και την λύση. Όπως πάντοτε, ο Χριστός όχι μόνο μας προφυλάσσει από τους πειρασμούς, αλλά μας υποδεικνύει και τις λύσεις των προβλημάτων μας. Έτσι λοιπόν, ο μάρτης Θεόδωρος έδωσε την εντολή στον Πατριάρχη Ευδόξιον να βράσουν σε μεγάλες ποσότητες σιτάρι, αυτό το οποίο στην πατρίδα του εκεί στα Ευκάητα ονομαζόταν κόλυβα, δηλαδή το βρασμένο σιτάρι, και με αυτό να ατραφεί ο λαός του Θεού. Και βέβαια το σιτάρι ήταν την εποχή εκείνη εύκολο να ευρεθεί, διότι υπήρχε σε μεγάλη επάρκεια και θα μπορούσε να στηριχθεί ο λαός του Θεού, και έτσι
εσωλήθη ο κίνδυνος του μοιασμού και της μολύνσεως. Αυτό το θαύμα γιορτάζουμε σήμερα. Το πρώτο Σάββατο των νηστιών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και η Εκκλησία μας προβάλλει αυτό το θαύμα και μας καλεί πρώτον με να δοξάσουμε τον Θεό. Διότι πράγματι η φιλόστοργη πρόνοια ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αλλά και μέσα από αυτό το θαύμα να μελετήσουμε και να γίνουμε σοφότεροι και να γίνουμε και πιστότεροι εις την αγάπη μας εις τον Θεό, ο οποίος ως φιλόστοργος πατέρας μεριμνά για ολόκληρη τη ζωή μας. Αν λοιπόν θα θέλαμε να σταθούμε δύο λίγων στην σημερινή εορτή, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής. Πρώτον, όπως ακριβώς το έργο του Θεού επιτελείται, έτσι ακριβώς ενεργείται, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, και το έργο της ανομίας του διαβόλου δηλαδή. Είναι εκείνος ο οποίος πολεμά την πίστη. Είναι εκείνος ο οποίος φυσιώνει, δηλαδή κάνει τους ανθρώπους να είναι υπερηφάνους και να νομίζουν ότι αυτοί μόνοι τους μπορούν να διαρρυθμίσουν τα πάντα, όχι μόνο εις την γη, αλλά και στον ουρανό. Όλους εκείνους οι οποίοι πεθυσιωμένοι δηλαδή σε κατάσταση υψής του εγωισμού και αλαζονίας και ύβρεως, όπως την ονόμασαν οι αρχαίοι πατέρες μας, οι αρχαίοι Έλληνες, επιθυμούν να διαρρυθμίζουν και αυτά τα οποία ανήκουν εις τον Θεό και εις τον ουρανό και εις τον εσώτατο πυρήνα της ψυχής του ανθρώπου, όπου διαφυλάσσεται το ακριβό προνόμιο της πίστεως. Και ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι με την δύναμη της εξουσίας την οποία ενόμιζαν ότι είχαν, προσπάθησαν να σκλαβώσουν τις ψυχές των ανθρώπων. Προσπάθησαν να επιβάλλουν την ειδική τους ψεύτικη θυσία. Οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπων. Οι ιστορικοί της Εκκλησίας μας ομιλούν για 11 εκατομμύρια μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν μόνο τους 4 πρώτους χριστιανικούς αιώνας για χάρη του Χριστού. Οδηγήθηκαν σε φρικτά μαρτύρια, όπως οι σήμερα τιμόμενοι Άγιοι Θεόδωροι, οι οποίοι μαρτύρησαν ο Ιης το 309 μετά Χριστόν, ο Στρατιλάτης, και ο Έπερος το 319 μετά Χριστόν, ο Τύρον. Μαρτύρησαν με μόνη αιτία ότι ήταν χριστιανοί και δεν ήταν διατεθειμένοι να αρνηθούν την πίστη τους εις τον Χριστό. Ο ένας απεκεφαλίστηκε, ο Θείος Τύρον, ο Έτερος εσταυρώθη και δι' αυτού του τρόπου οδηγήθηκε εις το μαρτύριο ο Θείος Στρατιλάτης. 11 εκατομμύρια μαρτύρων στους 4 πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Από αυτούς οι οποίοι διοικούσαν τότε την οικουμένη των κόσμων, εκείνους οι οποίοι είχαν την έπαρση και την αλαζονία της παντοτινής, όπως επίστευαν τουλάχιστον εξουσίας. Και θα άξιζε σε αυτόν τον κόπο, μια και μιλούμε για το θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, αναφέρομαι ποιο ήταν το τέλος του Ιουλιανού του Παραβάτου, ο οποίος προσεπάθησε να καταργήσει την θρησκεία του Χριστού την αληθινή. Εσκοτώθη με έναν τρόπο ιχτρό, καθώς ήταν σε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Και αναφέρουν οι ιστορικοί ότι ο λίγον πριν να ξεψυχήσει, ομολόγησε συντετριμένος ενώπιον των στρατιωτών του, λέγον «Με νίκηκας με να ζωρέ». «Με νίκησες να ζωρέ». Με νίκησες Χριστέ, και αυτή είναι η νίκη του Χριστού, η οποία δεν έχει μέσα ούτε το στοιχείο της δυνάμεως, ούτε το στοιχείο της επεμβατικότητος, ούτε του καταναγκασμού. Είναι η νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι. Είναι η νίκη της αληθείας, έστω κι αν προς καιρόν ταλαιπωρείται πάνω στο ψεύδος. Είναι η νίκη εν τέλει της ζωής πάνω εις τον θάνατον, των οποίων θάνατον και την φθοράν υπηρετούν όλοι εκείνοι οι οποίοι μάχονται τον Χριστό και την αλήθεια του. Αυτή η τραγική ομολογία του Ιουλιανού του Παραβάτου θα έπρεπε ίσως να κάνει περισσότερον σοφούς και εκείνης της εποχής, αλλά και
τους σε όλες τις εποχές διώκτες της Εκκλησίας και του Χριστού, αλλά ο διάβολος πορώνει τις ψυχές των ανθρώπων και χαρίζει στους ανθρώπους την ψευδέστηση της παντοδυναμίας και χάνοντας ο άνθρωπος την αίσθηση των ορίων του, ότι θνητός όν δεν μπορεί να εισαγάγει πόλεμον εις τον αθάνατον Θεόν, οδηγεί τους ανθρώπους σε πτώσεις, οδηγεί τους ανθρώπους εις την παραφορά της αιρέσεως και της μάχης κατά της αληθείας και του Χριστού. Το πρώτο αυτό. Ότι δηλαδή 2000 χρόνια τώρα πόσοι δεν προσεπάθησαν να καταπνίξουν την Εκκλησία του Χριστού, πόσα ξύφη δεν υψώθησαν κατά της Εκκλησίας, πόσα διατάγματα, πόσες διώξεις, μαρτύρια, βασανιστήρια φρικτά, για τα οποία βασανιστήρια ο λίγος λόγος γίνεται εις την ανθρώπινη ιστορία. Και όμως η Εκκλησία του Χριστού ζει και υπάρχει και πορεύεται. Μπορεί να κλειδονίζεται κατά καιρόν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει. Πηκτεύει, αλλού νικάται. Παλεύει δηλαδή συνεχώς με το πνεύμα του κόσμου και με τον διάβολο, αλλά ποτέ δεν νικάται, γιατί το θεμέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εκείνος είναι που είπε ότι οι πύλες της κολάσεως ποτέ δεν θα κατησχίσουν της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν ας το έχουμε και ας το έχουμε υπόψη όλοι μας, για να στερεωνόμεθα εις την πίστη, για να μην κλονιζόμεθα από τις κατά καιρούς περιστάσεις. Και οι μεν άρχοντες σας έχουν εις το νου τους ότι με ταπείνωση περισσή και με φόβον Θεού θα πρέπει να διαχειρίζονται την εξουσία, η οποία είναι του Θεού δώρο και υπόθεση μεγάλης ευθύνης, το να διηγούν δηλαδή τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά και να γνωρίζουν και τα όρια τους, μέχρι ποιου δηλαδή σημείου μπορούν να εισέρχονται και εις ποιο σημείο θα πρέπει να στέκονται με σεβασμό απέναντι στο μυστήριο της πίστεως, στο μυστήριο του Χριστού, ή θέλοντες να εισαγάγουν πόλεμον εις τον ουρανό. Το πρώτο είναι αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο, είναι πολύ ουσιαστικό να το έχουμε όλοι μας υπόψη, ότι ζει Κύριος ο Θεός. Μακροθυμεί προς καιρόν, παρέχοντας σε όλους μας ευκαιρίες μετανοίας, αλλά όταν έρθει η στιγμή η οριακή, τότε επεμβαίνει με τον τρόπο που Εκείνος γνωρίζει και αποκαθιστά τα πράγματα εις την πραγματική τους θέση. Το δεύτερο, το οποίο θα άξιζε να σημειώσουμε, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό και επίκαιρο, ιδίως για τις μέρες μας, είναι ότι ο Κύριος μας είναι φιλάνθρωπος δεσπότης. Έχει τη μέρημνά του για όλους μας, ακόμα και για τις μικρότερες λεπτομέρειες της ζωής μας. Το είπε εξάλλου στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι μετρημένες, και αν ο εμπουράνιος πατέρας έχει τόση στοργή και ενδιαφέρον για τα κρίνα του ακρού και για τα πετεινά του ουρανού, ασυγκρίτως μεγαλύτερα είναι η πρόνοια και η στοργή του για τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί το πολύτιμο παιδί του, για χάρη του οποίου έχησε το αίμα του επάνω στον Σταυρό ο Κύριος μας. Μέσα λοιπόν από το θαύμα το οποίο σήμερα πανηγυρίζουμε, βλέπουμε με ακόμα έναν τρόπο, για ακόμα μία φορά, την πρόνοια του Χριστού για τη ζωή μας. Στερεωνόμεθα εις την πίστη, έχοντας την βεβαιότητα ότι ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος, έχει τη μεριμνά του, την στοργή του και για τα μικρά και για τα μεγάλα. Φροντίζει και για τις ανάγκες του σώματός μας, αλλά κυρίως και για τις ανάγκες της ψυχής μας. Δια τούτο και ίδρυσε επί της γης την Εκκλησία του, η οποία Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός παρακινόμενος εις τους αιώνας. Η Εκκλησία είναι η παρουσία του Χριστού, είναι η παρουσία του μυστηρίου της πίστεως, είναι η παρουσία του θαύματος μέσα εις τον κόσμο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δια τούτο και η Εκκλησία μας
2000 χρόνια τώρα δεν έπασε και ούτε ποτέ θα πάψει να μεριμνά και για την ψυχή αλλά και για το σώμα του ανθρώπου και για την σωτηρία του ανθρώπου μέσα από την χάρη των Αγίων Μυστηρίων, μέσα από την χάρη η οποία αναπτύσσει μέσα από την πηγή της Εκκλησίας μας, αλλά και για τις άλλες ανάγκες των ανθρώπων, της καθημερινότητος του ανθρωπίνου δηλαδή βίου. Και αυτό το πράττει κατ' εντολή του Θεού, όχι για τον ανθρώπων την ευαρέσκεια, η Εκκλησία, σε αντίθεση με τους κοσμικούς οργανισμούς, δεν εργάζεται στη λογική ούτε της διαφημίσεως, ούτε της ανθρωπίνης αποδοχής. Η Εκκλησία εργάζεται στη λογική του Θεού, που είναι η λογική της αγάπης. Επειδή αγαπούμε τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, η Εκκλησία δεν γνωρίζει ούτε διακρίσεις, ούτε αποκλεισμούς, έχει ανοιχτές τις πύλες της για όλους τους ανθρώπους που θέλουν. Εις τους ανθρώπους εναπόκειται η επιλογή και η Εκκλησία είναι εδώ για να θεραπεύει τις ανάγκες των ανθρώπων, για να υπηρετεί και να διαγωνεί ταπεινά των σύνολων άνθρωπων, χωρίς να ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα πράγματα, για την ανθρωπίνη αυταρέσκεια, για την ανθρωπίνη αποδοχή, γιατί γνωρίζει ότι στα ανθρώπινα πράγματα τα πάντα μεταβάλλονται. Και το σημερινό Οσανά αύριο μεταβάλλεται εις σταυρωθή του. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει το βλέμμα της εστραμμένο πάντοτε στον Σταυρό του Χριστού, πάντοτε στον Χριστό από τον οποίο λαμβάνει και δύναμη, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη δόξα, η οποία εν τέλει είναι και πρόσκαιρος, είναι και παροδική και είναι ματέα δόξα, η οποία πολλές φορές αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο από την αλήθεια και τον οδηγεί στην ματαιοδοξία, στην αλαζονία, στην υπερηφάνεια, η οποία δηλητηριάζει την ανθρώπινη ψυχή και τον απομακρύνει από τον Θεό. Με αυτή την λογική και με αυτή την πίστη, για να έρθουμε στο τρίτο σημείο, πορεύτηκαν και οι πατέρες μας, οι ένδοξοι πατέρες μας, οι οποίοι δημιούργησαν τις προϋποθέσεις του θαύματος μέσα από την εθνική μας παλιγενεσία του 1821. Είχαν δηλαδή εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού περισσότερον και όχι στην ανθρώπινη λογική, διότι το έργο της Επαναστάσεως ή το έργο πίστεως ή το έργο θαύματος και όχι το έργο της τετράγωνης ανθρώπινης λογικής. Γι' αυτό και ο Θεόδωρος Κοροκοτρώνης, του οποίου εντελέσαμε τον μνημόσυνο πριν από λίγον, εις εκείνον τον άγγλον διπλωμάτη που τον ερωτούσε στην Τριζινία, στη βάση ποιας λογικής θα ξεσηκωθούν εναντίον της πάμπλης και παντοδύναμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απήντησε: «Το εγχείρημά μας πράγματι είναι μία τρέλα, αλλά όμως αυτή η τρέλα στηρίζεται στην πίστη ότι ο Θεός, που είναι ο Θεός των Πατέρων μας, θα σκεπάσει τον δίκαιο αυτόν αγώνα μας κατά της τυραννίας, κατά της φρικτής σκλαβιάς, που ομοιά της δεν είδε ποτέ η ανθρωπότητα, δια τούτο πιστεύουμε εις τον Θεό περισσότερο και ολιγότερο εις τις ανθρώπινες δυνάμεις». Και προσέθετε, ο Θεός μας υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος μας και την υπογραφή του δεν θα την πάρει πίσω όπερ και εγένετο. Η ελληνική επανάσταση, της οποίας εορτάζομαι φέτος σε αυτές τις πικρές συνθήκες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να μας απομακρύνουν από την ουσία, από τη σπουδή των μηνυμάτων που προχαίρονται από αυτή την ένδοξη στιγμή του εθνικού μας βίου, μας δείχνει την δύναμη της πίστεως. Μας υπενθυμίζει ότι το γένος των Ελλήνων σώθηκε χάρη στο έλεος και στην πρόνοια του Θεού. Μας διδάσκει όσο κι αν μερικοί και τότε και τώρα
επιθυμούν να απαξιώσουν την προσφορά της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία στάθηκε ισότηρα αυτού του γένους, ότι η Εκκλησία υπήρξε η κυβωτός και η πνευματική και η εθνική κυβωτός σωτηρίας για το γένος των Ελλήνων. Οι ταπεινοί καλόγεροι στα κρυφά σχολιά, αλλά και οι πατριάρχες και οι επίσκοποι και οι κηρικοί και οι καλόγεροι με το καρυοφύλι στα χέρια αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος μας, προκρίνοντας τον ένδοξο θάνατο από μια ζωή σκλαβωμένη στον Τούρκο τύραννο και δυνάστη. Η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία 400 ολόκληρα χρόνια συντηρούσε την ελπίδα της Επαναστάσεως. Η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία δίδασκε τα ιερά ελληνικά γράμματα και συντηρούσε την ευγένεια της φυλής μας. Η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία μέσα από τους λόγους της, μέσα από τις προσφορές της και τέλος μέσα από τις θυσίες της. 11 πατριάρχες, 120 μητροπολίτες και πάνω από 1000 ιερείς και μοναχοί θυσιάστηκαν εις τον αγώνα για την ελευθερία, γιατί οι Τούρκοι εγνώριζαν ότι ο Έλληνας θα χάσει την πίστη του, πολύ γρήγορα θα χάσει και την ελληνική του ταυτότητα και ιδιοπροσωπία. Γι' αυτό και ο πόλεμος ήταν κατά της πίστεως, με τη δύναμη των εξισλαμισμών, με τη δύναμη του ξύφους που τυράμουν του Οθωμανού Τούρκου, το οποίο ξύφος προσεπάθησε να ταπεινώσει την εθνική μας αξιοπρέπεια. Αλλά όμως, όσο η Εκκλησία υπήρχε, ο Έλληνας δεν επρόκειτο να ξεχάσει την ευγένεια της πίστεως και της καταγωγής του. Και υπήρξε η Εκκλησία σε πείσμα όλων εκείνων που τότε και τώρα αμφισβητούν το ρόλο της και την προσφορά της, το εργαστήριο όχι μόνο της αγιοσύνης, αλλά και της εθνικής μας ελευθερίας και αξιοπρεπίας. Και βέβαια η Εκκλησία, η Ορθόδοξη ως μάνα που είναι, δεν περιμένει ή δεν ζει για να ακούει τα ευχαριστώ των παιδιών της. Προσέφερε τα πάντα για την ελευθερία αυτής της πατρίδος και θα συνεχίσει να το πράττει, διότι αυτό αισθάνεται ότι είναι μέρος της αποστολής της. Και εκτός από αυτή την μεγάλη θυσία, η οποία είναι μοναδική σε ολόκληρον τον κόσμο, σε κανέναν άλλον λαό σε ολόκληρον τον κόσμο δεν έχουμε μάρτυρες κληρικούς υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος. Η Εκκλησία μας εκένωσε εαυτήν, δηλαδή ταπεινώθηκε προς καιρόν, άφησε διολίγον την Κυρία Αποστολή της που είναι η πνευματική αναγέννηση του λαού, άφησε το πετραχύλιο και τον σταυρό και πήρε στο χέρι το καρυοφύλι, έτσι ώστε να σώσει αυτή την πατρίδα, έτσι ώστε να δώσει ελπίδα στους αποσταμένους Έλληνες, τους ταπεινωμένους από την σκληρότητα της τουρκικής σκλαβιάς. Θυσιάστηκε η Εκκλησία και θυσιάζεται και πάντα θα θυσιάζεται, άσχετος, ασχέτως αν ορισμένα από τα παιδιά της εμφορούμενα από ιδεολειψίες και άλλου είδους αντιλήψεις προσπαθούν να απομειώσουν την προσφορά της. Αυτή την προσφορά την έχει γράψει με χρυσά γράμματα στις δέντους της ιστορίας ο ίδιος ο Θεός. Και ότι ο Θεός γράφει, ουδείς των ανθρώπων μπορεί να ξεγράψει και να απαλείψει. Και λέγονται αυτά εις τιμήν και μνήμη των προγόνων μας, τον οποίο πρέπει και εμείς να φανούμε συνεχιστές. Και λέγονται αυτά εις τιμήν και μνήμη του Αρχιστρατήγου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και των ηρωικών πρωτεργατών του θαύματος του 1821, ανάμεσα στους οποίους πρωτεργάτες ξεχωρίζει και ο ημέτερος, ο ημέτερος αρχιστράτηγος, το βλάστημα της εραϊκής γης, ο Εμμανουήλ Παπάς, ο οποίος έδωσε τα πάντα δια την πίστη εις τον Χριστό ως Υιός Ιερέως, ανατραφής μέσα εις την Εκκλησία του Χριστού, προσφέρας εις την Εκκλησία και μάλιστα σε αυτήν την Εκκλησία που βρισκόμεθα τώρα,
εις την οποία διενέβησε με σειρά ετών εκκλησιαστικός επίτροπος, εκκινώντας από την πίστη του εις τον Χριστόν, αγωνίστηκε και για την ελευθερία της πατρίδος, και ίσως λέγω, ίσως ο Εμμανουήλ Παπάς να είναι ο αγνότερος όλων των αγωνιστών της ελληνικής επαναστάσεως, διότι τα πάντα τα προσέφερε χωρίς να έχει ουδεμία ανάγκη, και την ζωή του και την περιουσία του και την οικογένειά του, τα πάντα για χάρη του Χριστού και για χάρη της πατρίδος της Ελλάδος. Και θα τον τιμήσουμε και πρέπει να τον τιμούμε όχι μόνο εφέτος, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά ασπαζόμενοι τις αρχές του και τις αξίες του. Δεν τιμούμε τους ήρωές μας όταν εμείς υιοθετούμε άλλες αρχές και άλλες αξίες που είναι ξένες προς τις αξίες και τις αρχές των πατέρων μας και των ηρών. Να σκύψουμε με ταπείνωση όλοι μας και να αφουγκραστούμε τι μας λένε και σήμερα οι ήρωες. Μας λένε να πιστεύουμε εις τον Χριστόν, γιατί ο άνθρωπος της πίστεως έχει δύναμη μέσα του. Καμιά εξωτερική σκλαβιά δεν μπορεί να σκλαβώσει την ψυχή του ανθρώπου, την οποία ελευθέρωσε ο Χριστός μας. Μας καλούν να αγαπήσουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, όχι μόνο με λόγους, αλλά στην καθημερινότητα του βίου μας, επιποθώντας και εργαζόμενοι για το μεγαλείο της πατρίδος μας. Αυτό σημαίνει αρχές ελληνικές και αξίες, μακριά από στρεβλώσεις, μακριά από φανατισμούς, μακριά από ιδιοτέλειες, γιατί και αυτές υπάρχουν, όπως υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι απομειώνουν τις αξίες της πατρίδος και της πίστεως με τη συμπεριφορά τους, έτσι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται εσχρά αυτές τις υπερούσιες αξίες για ιδιωτελή συμφέροντα, και αυτοί επίσης είναι κατακριτέοι, διότι χειρίζονται και διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν ασεβώς αυτά που αποτελούν τα θεμέλια της ζωής μας. Το λοιπόν, αδελφοί, να κρατηθούμε δυνατοί δια της πίστεως εις τον αγώνα μας, να εμπνευστούμε από την ζωή των Αγίων μας, των οποίων συνεχιστές ήταν οι ηρωικοί πατέρες μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να μας παραδώσουν μια πατρίδα ελεύθερη, να μην ασεβούμε στη μνήμη τους, να μην είμεθα επιλύσμονες όλων εκείνων των θυσιών τους, αλλά και όλων εκείνων των διδαχών τους, με τις οποίες εμπλούτησαν την πατρίδα μας. Έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν επήραμε τα όπλα κατά των Τούρκων, είπαμε ότι θα πολεμήσουμε έως θανάτου υπέρ της πίστεως και υπέρ της πατρίδος. Και το σύνθημα αυτό παραμένει επίκαιρο, ιδίως στις ημέρες μας, όπου και τα δύο αυτά τεράστια σε αξία πνευματική μεγέθη ευρίσκονται εις μία κατάσταση απειλής. Να μείνουμε στερεοί και εις την πίστη μας την Ορθόδοξη, αλλά και εις την αγνή φιλοπατρία μας. Γιατί η πατρίδα η Ελλάδα είναι το φως του κόσμου. Γιατί η πατρίδα η Ελλάδα μας, η Ελλάδα του κόσμου, είναι εκείνη που δίδαξε εις την οικουμένη ολόκληρη της αξίας, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της ευγένειας, της ψυχής, της πραγματικής δηλαδή αξίας του ανθρώπου. Χρόνια πολλά, αδελφοί. Να προσέχουμε τις ψυχές μας πρωτίστως, γιατί ο διάβολος σαν λιοντάρι θέλει να κατασπαράξει τις ψυχές μας, να τις αφυδατώσει από την πίστη, να χρησιμοποιήσει τους πειρασμούς και τις σημερινές δοκιμασίες για να μας απομακρύνει από την Εκκλησία που είναι η ζωή μας, που είναι το λιμάνι μας, που είναι το θεραπευτήριό μας. Να προσέξουμε τις ψυχές μας, τις οποίες να τις τροφοδοτήσουμε με την αιώνια τροφή που είναι ο Χριστός. Αλλά να προσέξουμε και τα σώματά μας από την εσκύψασα πανδημία του κορονοϊού. Το οφείλουμε και εις τον Θεό και εις τον εαυτό και εις τον συνάνθρωπό μας.
Η προσοχή μας είναι απόδειξη της αγάπης, ότι δεν ζούμε για τους εαυτούς μας με έναν εγωιστικό τρόπο, χωρίς να ενδιαφερόμεθα για το τι γίνεται γύρω μας, αλλά ζούμε ως κοινωνία ανθρώπων, στηρίζοντας και ενδιαφερόμενος ο εις για τον έτερον. Αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτό σημαίνει αληθής χριστιανός. Να προσέξουμε λοιπόν και για τις ψυχές μας και για την υγεία μας. Και δεν θα μακρύνει ο καιρός, το έλεος του Θεού θα έρθει και θα αποσωπηθεί ο κίνδυνος και η δοκιμασία αυτή, η οποία έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα. Αλλά ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα, ο καλός ο στρατηγός στον πόλεμο και ο καλός χριστιανός στον πειρασμό. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.